χαρά μεγάλη, η τιμή ακόμα μεγαλύτερη, ιδιαίτερα όταν οι δύο ψηλοί προσκεκλημένοι μας, ο Ανάσης και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, στάθηκαν μπροστά στον Βασίλη Σκουντή για περισσότερες από 2 ώρες, με εξαιρετική άνεση και ειλικρίνεια να μιλήσουν για τα πάντα. Το στούντιο φωτίστηκε από το χαμόγελο των δύο παιδιών. Οι αποκαλύψεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ήταν πολλές. Αλλά Ούγκο, Ούγκο Σάντσες, Ούγκο Σκολοκίνη, Ούγκο Γιωρίς, Ούγκο. Εμένα είναι Ούγκο. Το γερμανικό μου όνομα είναι Ούγκο. Και στην ταυτότητα το έχω. Γιάννης Ούγκο. Γιάννης Ούγκο δεν το κούμπω. Ναι. Σε λέει κανείς Ούγκο. Τα αδέρφια μου κάποιες φορές. Ο Καμπερίδης, οι συμπαίκτες μου. Νομίζω ο Έπε. Και ο Έπε με έλεγε Ούντο. Με έλεγε ο Έπε Ούντο, με έλεγε Ούγκο. Είτε ο Ούγκο, είτε ο Γιάννης, είτε ο Θανάσης όμως, η σύνδεσή τους με την Ελλάδα είναι πια αδιάρρηκτη και την αγάπη τους για τη χώρα τους όχι μόνο δεν την διαπραγματεύονται, αλλά την έχουν κάνει οικόσιμο. Αυτό που μπορεί να δει ο κόσμος σε εμάς είναι ότι ό,τι και να κάνουν και στην Ισπανία που είναι ο Θανάσης, στην Αμερική που είμαι, εγώ πάντα εκπροσωπώ την Ελλάδα. Δηλαδή, μεγαλώσαμε εδώ, πήγαμε σχολείο εδώ, δηλαδή μάθαμε τη γλώσσα εδώ. Ότι σε ό,τι και να κάνουμε, πάντα θα είναι η Ελλάδα μαζί μας και πάντα θα εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Γεια ομάδα το καλοκαίρι. Είσαι έτοιμος. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Προσωπικά εγώ θα προσπαθώ να συγκεντρωθώ καθημερινά, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα. Παίρνω μία μέρα φορά και άμα είμαι υγιής και όλα είναι καλά, να είμαι έτοιμος τότε. Αλλά θα σας πω ότι θα κάνω ότι το καλύτερο δυνατό να είμαι έτοιμος τότε. Γιατί είχες πει, θυμάσαι, την παραμονή του All-Star Game ότι προτιμώ να πάρω ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα ακόμη και από το τίτλο του NBA. Γιατί πίσω από ένα μετάλλιο είναι ένα έθνος. Αυτό είναι όλη η Ελλάδα, είναι όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή το παίρνουμε όλοι μας, το χαιρόμαστε όλοι μας. Ποιο μόνο αυτό. Συζητάμε τις προάλλες ότι θυμάσαι που ζήκαμε στους δρόμους. Πήγαμε εμείς στους δρόμους. Το 87, ορίστε, το είδαμε. Το 4. Ναι, πήγαμε στους δρόμους. Βγήκαμε στους δρόμους. Να κεράσουμε κάτι ελληνικό. Να αισθανθούμε λίγο. Έφτασε! Όπα! Λοιπόν, εσύ δεν θες κρεμμύδι για να μην μυρίζει αναπνοή. Κοτόπουλο. Βεβαίως. Σπάταλο τζατζίκι. Κρεμμύδι μπορεί. Αυτά είναι. Τον τρέχουμε μέσα. Δεν φοράω άσπρο κουπουκάμισο, μόβ. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Θα σας πασάρω, Βασίλη. Μην ανησυχείτε. Θα το φάτε, μισό λεπτό. Εντυπωσιακή και αδελφική υπόθεση ήταν και η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης για την σημαία που δεν υπέγραψε ποτέ στο Μπρούκλιν. Είναι κάτι, να σου πω την αλήθεια, είναι κάτι που μου είχε πει ο Θανάσης. Γιατί είμαστε στο Αντετοκούμπο, νομίζω, πέρσι. Και μας ζήτησε πάρα πολλοί κόσμος γιατί είχαν σημαίες ελληνικές να βάλουμε αυτό. Και στο Ηράκλειο έγινε αυτό και στην Κράβα και στο Αλεξάνδριο. Να βάλουμε αυτόγραφα πάνω στις σημαίες. Και είχαμε κάτι φωτογραφίες που δίναμε στα παιδιά. Και μου είχε, θυμάμαι που είχε πει ο Θανάσης, δεν βάζουμε αυτόγραφα πάνω στις σημαίες. Και μου είχε μείνει. Και λέω, δεν βάζουμε αυτόγραφα πάνω στις σημαίες. Είναι ελληνική σημαία, θυμάμαι. Τα λόγια του Γιάννη είναι μάθημα για όλους. Και αν κάποιοι ανησυχούν για τα ποσοστά του στα σουτ, η απάντηση έρχεται πιστική μέσα από τη δουλειά. Είμαι γεννημένο σουτέρ. Μπράβο, έτσι, αυτό. Είναι γεννημένο σουτέρ. Το δουλεύεις. Ναι, δουλεύω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Χτες έφυγα από το γήπεδο 11.30 ώρα. Το βράδυ. Πήγα στο γήπεδο. Πήγα στο γήπεδο 9 η ώρα το βράδυ. Εδώ, στην Αθήνα. Στο γράφω. Πήγα 9 η ώρα το πρωί. Έβαλα 300. Πήγα κάτω τις δουλειές μου. Γύρισα. Έβαλα 300. Εγώ τη δουλειά μου τι κάνω. Πώς περιγράφει όμως ο μικρός αδελφός τον μεγάλο, ο Γιάννης τον Θανάση, που φέτος για πρώτη φορά άφησε διαπιστευτήρια και μάλιστα τα καλύτερα στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Πιστεύω ότι είναι καλύτερος μπασκετμπολίστας. Τον βοήθησε πάρα πολύ τα παιχνίδια στην Ισπανία. Το να παίζει στο NBDL και να παίζει εναντίον της Real Madrid στα play-off. Και να είσαι ένας X-factor στα παιχνίδια. Είναι τελείως διαφορετικά. Όπως είπα, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έγινε καλύτερος παίκτης και έκανε μια τρομερή χρονιά και μπράβο. Το ελληνικό κοινό τους θαυμάζει. Τους λατρεύει, τους αγαπά, τους καθιστά πρότυπα. Και τα παιδιά θέλουν να επιστρέψουν αυτή την αγάπη
με την διοργάνωση για ακόμα μια χρονιά του Αντετοκούμπρος, που αυτή τη φορά κάνει όλη την Ελλάδα μια ολόκληρη οικογένεια με το hashtag We Are All Bros. 18 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, αλλά We Are All Bros. Το λόγο από κάτω λέει We Are All Bros. Και με αυτό εγώ και ο Γιάννης θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα ότι δεν είναι μόνο Αντετοκούμπρος. Εγώ και ο Γιάννης και τα αδέρφια μου. Είναι We Are All Bros. Είμαστε όλοι αδέρφια. Και θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε όλοι ενωμένοι και είμαστε ένας για τον άλλον. Όλοι. Και σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε, δεν περνάνε μόνο ο κόσμος δύσκολα και εμείς περνάμε δύσκολα και όλοι μας. Και όλοι είμαστε μαζί σε αυτό και όλοι μαζί ενωμένοι θα περάσουμε από αυτό και θα πάμε. Έλα, ας σηκωθούμε να κάνουμε μια αγκαλιά μεγάλη. Πάμε. Έλα. Πάμε. Να με βάλετε στη μέση, σίγουρο... να με συμπιέσετε. Έχουμε φάει τζατζίκια και τέτοια. Δεν πειράζει. Έλα. Όταν κάνουμε τέτοιο. Έλα, ναι. Ρε παιδί μου, χάντε λέω. Έτσι. Ένα, δύο, τρία, δεν έχω ρυθμό. Ένα, δύο, τρία. Αγαπάτε τον μπάσκετ.